Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, σύντροφοι παλαιοί και νέοι, τα έφερε έτσι η ζωή που για 13 χρόνια συνέδεσα το όνομά μου με έναν νόμο και έναν αγώνα για την επικράτηση του δικαιώματος στη στέγη, ένα κοινωνικό δικαίωμα που είναι μια αναφέρετη αξία, για τη δυνατότητα ενός οφειλέτη να ξαναξεκινήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα κάτω από καθεστώς αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη δυνατότητα να μπορέσει να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τα παιδιά μας. Είναι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που είμαι εδώ σήμερα για να στηρίξω αυτή την πρωτοβουλία που ελπίζω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να αποτελέσει την αφετηρία, το πρώτο νομοθέτημα μιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα προκύψει από την 21 Μαΐου. Η μάχη είναι βαθύτατα ιδεολογική και πολιτική. Το ζήτημα της υπερχρέωσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και το πώς αντιμετωπίζεται δεν είναι τεχνοκρατικό θέμα. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας εάν συγκρίνει το σκοπό της πτώχευσης, όπως εμπεριέχεται στο νόμο το πτωχευτικό που πέρασε το 2020, σε σχέση με το νόμο 3869 του 10, που είναι γνωστός με το όνομά μου. Ο νόμος ο πτωχευτικός που πέρασε το 20 έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση, και στο άρθρο 75, την εξυπηρέτηση των πιστωτών μέσω ρευστοποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Και ο νόμος Κατσέλη ουσιαστικά έχει στο σκοπό τη δυνατότητα στον οφειλέτη να επανακινήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα και να διεξάγει και να ρυθμίσει τις οφειλές του με έναν αξιοπρεπή τρόπο. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και για όλους όσους λένε όλοι οι ίδιοι είμαστε, τι άλλο μπορεί να γίνει, τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος, λέω σε όλους, δείτε ένα παράδειγμα. Η πολιτική με κεφαλαίο πι είναι κυρίαρχη. Υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι να κάνει κανένας ένα συγκεκριμένο πράγμα στην άσκηση δημόσιας πολιτικής. Αυτή τη στιγμή η ρύθμιση των χρεών είναι εθνική ανάγκη. Το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 700 δις μαζί. Το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό χρέος αλληλοτροφοδοτούνται. Να θυμίσω ότι όταν ξέσπασε η κρίση το 2010, το πρόβλημα ήταν το πρόβλημα δημοσίου χρέους. Το πρόβλημα του δημόσιου χρέους διωγγώθηκε γιατί δεν είχαμε φροντίσει την αναπτυξιακή μας βάση. Δεν είχαμε φροντίσει να αυξήσουμε και να αναβαθμίσουμε την παραγωγή μας και οι επενδύσεις μας ήταν κυρίως σε χώρους, αυτό που λέμε στα οικονομικά, μη εμπορεύσιμων αγαθών, δηλαδή κατασκευών, κατοικιών και όχι προώθηση εξαγωγών, υποκατάσταση εισαγωγών. Το ίδιο πρόβλημα ισχύει και σήμερα. Άρα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της υπερχρέωσης, θα πρέπει ταυτόχρονα να κοιτάξουμε το ζήτημα της ανάπτυξης, μιας βιώσιμης ανάπτυξης και παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας μας. Το αφήσαμε. Η Ελλάδα έγινε ευάλωτη στις ορέξεις των αγορών. Βρέθηκε αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές και ακολούθησε το μνημόνιο και ζήσαμε τις τραυματικές εμπειρίες της λιτότητας. Και η λιτότητα και το γεγονός ότι πάρα πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις οφειλές τους, οδήγησαν στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Άρα από το δημόσιο χρέος πήγαμε στο ιδιωτικό χρέος.
Και η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους οδήγησε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και σε αυτό που ζήσαμε και ζούμε. Σήμερα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Η αύξηση του ιδιωτικού χρέους, που περιέγραψε ο Πρόεδρος, ουσιαστικά δημιουργεί μία στασιμότητα στην οικονομική δραστηριότητα. Επενδυτικές πρωτοβουλίες ή καταναλωτικές αποφάσεις αναβάλλονται. Με αποτέλεσμα αυτή η στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας ή ανεμική μεγένθηση του εισοδήματος, ουσιαστικά να διευρύνει το δημόσιο χρέος, το οποίο καλείται να αναπληρώσει με φόρους υποχρεώσεις που έχει. Και επομένως, από το ιδιωτικό χρέος φτάνουμε στη διόγκωση του δημόσιου χρέους. Η προσέγγιση, λοιπόν, πρέπει να είναι ολιστική. Ανάπτυξη και διαχείριση του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους. Και φτάνουμε τώρα στην διαχείριση του ίδιου του ιδιωτικού χρέους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αν θέλουμε η χώρα μας να μην ξαναβρεθεί ευάλωτη στις ορέξεις των αγορών, αν δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος από τις πολιτικές της ακραίας λιτότητας, αν θέλουμε να δώσουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για το μέλλον, για μας και για τα παιδιά μας, πρέπει, είναι εθνική ανάγκη να ρυθμιστεί το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος και σε αυτή την περίπτωση κυρίως το ιδιωτικό χρέος. Γι' αυτό αυτή η πρόταση είναι εθνική αναγκαιότητα, είναι τόσο σημαντική. Και πιστεύω ειλικρινά ότι ιδιαίτερα το κόμμα από το οποίο προέρχομαι, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, θα είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να στηρίξει μια τέτοια πρόταση, γιατί κακά τα ψέματα, η Ένωση Δικαίου Καταναλωτών πριν λίγο καιρό κατέθεσε μια πρόταση που τουλάχιστον στις βασικές αρχές τους είναι στην ίδια κατεύθυνση. Και στο πλαίσιο μιας προοδευτικής κυβέρνησης, αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη συνοχή της κοινωνίας. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Αν υπάρχει η πολιτική βούληση, αν υπάρξει η μαγιά των ανθρώπων που δεν θα διστάσουν να τα βάλουν με τα θεριά, όχι μόνο με μεγάλα συμφέροντα, αλλά και με τους μικροπόντικες, οι οποίοι μέσα από αλληλοεξαρτήσεις, από γρηγορώσιμα κτλ. Αντιστρατεύονται τέτοιες προσπάθειες. Αν υπάρξει διαφάνεια και λογοδοσία και παρακολούθηση αποτελεσμάτων και έτσι ώστε να γίνονται παρεμβάσεις για διορθωτικές κινήσεις, μπορεί πραγματικά να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Νομίζω ότι σήμερα αποδεικνύουμε ότι υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Αλλά απαιτεί, είναι πολλές οι συγκρούσεις. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Είναι ανηφορικός και θέλει γερό στομάχι και πίστη ότι η πολιτική είναι λειτουργήμα και όχι επάγγελμα. Επομένως, Πρόεδρε, με λίγα λόγια να πω ότι υπάρχει εναλλακτική. Το αποδείξαμε σήμερα με την πρόταση αυτή και πιστεύω ότι είναι η αρχή μιας καινούριας φάσης, ενός καινούριου σταδίου στην Ελλάδα για επανεκκίνηση της οικονομίας, για βιώσιμη ανάπτυξη, για στήριξη της κοινωνικής συνοχής, για αντιμετώπιση των μεγάλων ανισοτήτων που έρχονται, για αποκατάσταση, για μένα το πιο σημαντικό, της εμπιστοσύνης του απλού πολίτη, ότι υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ότι όλοι δεν μπορούν να κάνουν όλα
αλλά ότι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό για αυτόν τον τόπο που όλοι αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ.